Εκεί. Συγγνώμη. Αγάπη, αυτά τα παπούτσια μόνο αν θα πας πίστα να ρίξει γαρίφαλο. Πήγαινε να φας. Πολύ κουνά στην περιφέρειά σου, αγάπη. Σε κοιτάω. Η Αντζελίνα, γιατί να με χωρίσετε στην άκρη. Λιγάκι πιο γρήγορα. Ρούχα φοράτε. Φέρτε μία ακόμα κάτι. Είσαι η μόνη που δεν έχεις περπατήσει τα κούνη και είσαι όλη μέρα ξάπλα. Έλα, 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 έλα. Εννοείται, είπα εγώ κάτι για το κέντρο, έφυγες. Λέω γαλλικά. Ειρήνη μου, για πες μου, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Δεν έχεις στήθος, έτσι δεν είναι. Ωραία, μην προβληματίζεσαι πάρα πολύ. Ξέρεις τη λίστρια. Είναι σαν να έχεις πάει στο Tom Ford, να σου έχει βάλει ένα σλίπτρες και να πεις «Αχ, δεν μ' αρέσει». 5.000 το φόρεμα. Χάνεις και την καμπάνια. Τι έχουμε, έχουμε κάποιο θέμα. Στρίχνει το μάτι. Δεν πειράζει. Να είναι χαλασμένο, ροκιά η στεριανού ξαφνικά. Α, στην χαλασμένη. Παιδιά, μπορούμε να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με αυτό. Αυτή τη στιγμή θα πάθω καμία κρίση. Όχι χαμόγελο. Ναι, το ξέρω. Εντάξει. Για να δούμε τι έχει σκέφτει το κορίτσι μας. Αν θα το κάνεις αυτό, κάντο με τους αγκώνες προς τα έξω. Δηλαδή να υπάρχει μία ένταση και στα χέρια σου. Μην κάθονται έτσι σαν κουκλίτσα. Εντάξει, αγχώθηκα γιατί η Ζενεβιά δεν είναι πιο ήρεμος άνθρωπος. Ούτε και δεν μιλάει και τόσο όμορφα. Είναι λίγο απότομη. Εγώ νιώθω λίγο μήχανα μαζί της. Δεν γνωρίζω, δεν μπορώ να καταλάβω αν με συμπαθεί, αν όχι. Θέλω να σε χειροκροτήσω. Μόνο και μόνο πραγματικά. Θέλω να ξέρεις για το ύφος που παρακολουθούσες. Ναι. Θέλω να ξέρεις, παρόλο που μέσα σε όλες αυτές τις ιδιότητες που έχεις, που είσαι και art director κτλ. Art director υπάρχει, που βρίσκεσαι στο κομμάτι. Ναι, υπάρχει ένας φόβος που πλανάται πάνω από τα βλέμματα και από τα κεφάλια των κοριτσιών. Θεωρείς ότι είναι, πείτε μας. Φυσιολογικό. Okay. Είναι φυσιολογικό. Θα έπρεπε. Ξεκάθαρα. Όπως έκανες πριν. Ξεκάθαρα. Μα πρέπει. Το λατρεύω αυτό. Οφείλουνε. Οφείλουνε. Ναι. Το σκηνοθέτη, τον φωτογράφο και τον art director πρέπει να το φοβούνται. Μην σας μπαίνουν ιδέες πάνω. Μην σας μπαίνουν ιδέες πάνω, έτσι. Μην μπερδέψουμε τα show. Χριστέ, από το τρελαδό. Σε κάθε δουλειά υπάρχει ένα ξεκάθαρο αφεντικό. Στη δικιά μου δουλειά είναι ο σκηνοθέτης. Οπότε εγώ καλούμε να καλύψω τα πάντα μέχρι να πάει ο Γιάννης ο μικρός να πει τον go. Οπότε δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το αν κλαίει, δεν κλαίει, φωνάζει, δεν φωνάζει. Πρέπει να είναι όλα άψογα και να πάει λήψη. Επίσης ο φωτογράφος είναι καλεσμένος μας. Δεν μπορώ να κάθομαι να διακινδυνεύω το. Γιατί έχουμε καλεσμένους από τους πιο συγκλονιστικούς φωτογράφους που έχουμε εδώ πέρα. Φυσικά. Οπότε εγώ δεν μπορώ να κάτσω να διακινδυνεύσω τη λήψη του φωτογράφου. Επειδή... Και επίσης να πούμε ότι οι φωτογράφοι. Είναι frame, δεν είναι όπως η κάμερα που τραβάει μια ολόκληρη κίνηση. Δηλαδή, αν ξαφνικά στη λήψη είσαι έτσι. Σ' αγαπώ. Αυτό θα πάρει. Δεν μπορεί να σε σώσει. Μπορεί να πάρει το τελείωμα όμως. Να μην πάρει όλο αυτό, να πάρει μόνο το αυτό. Αν είσαι τυχερή που δεν είναι τυχερές. Δηλαδή, και επίσης δεν κάνουμε και Photoshop. Οπότε ο φωτογράφος δεν μπορεί, αν μπει ψάρι, να σε βγάλει η γοργόνα. Έτσι. Να σε ρωτήσω ξεκάθαρα. Κάτι. Βλέποντα εσύ, γιατί είπε και προηγουμένω, ήταν πολύ ξεκάθαρο επίση αυτό, ότι εσύ δεν ήξερε. Backstage μιλά. Ναι. Και στο backstage λέμε και ότι. Και στο backstage υπάρχει η ένταση του ότι ξεκινάει τώρα. Όμως, αυτό το πράγμα βγαίνει στην τηλεόραση. Βλέποντα τον εαυτό σου στα επεισόδια, είπε, ρε παιδί μου, εδώ λίγο. Ήμουν λίγο πιο αυστηρούλα από ό,τι Όχι, το μόνο που λέω είναι πω πάλι ήμουν άβαυτη. Αυτό μόνο. Έτσι.